Ισόπαλο 1-1 έληξε το φιλικό προετοιμασίας ανάμεσα στην Καλαμάτα και τον Αστέρα Βλαχιώτη που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο γήπεδο Μικρομάνης. Αρκετοί ήταν οι φίλοι που βρέθηκαν στις κερκίδες του γηπέδου και περιμετρικά αυτού προκειμένου να παρακολουθήσουν τις δύο ομάδες εν δράση. Ο Νίκος Αναστόπουλος ήθελε να δει σε δράση τους παίκτες που δοκιμάζονται αυτή την περίοδο στην ομάδα, καθώς και τα νέα αποκτήματα που έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση με τα μελανόλευκα, ο λόγος για τους Θανάση Παπαγεωργίου και Λόρι Κέρι. Στην αρχική ενδεκάδα παρατάχθηκαν ο Γάλλος αμυντικός Μαβιγκά, ο Ολλανδός αμυντικός Χαφ Εμπεσίλιο, ο Αλγερινός Μοχούμπ και ο Βραζιλιάνος επιθετικός Σίλβα. Στην εντεκάδα ξεκίνησαν επίσης οι Αραμπατζής, Ηλιόπουλος, Μπουσμπίμπα, Ζαχαρόπουλος, Παπαγεωργίου, Γκιοατά και Γκαλίτσιος. Αρκετές ήταν οι αλλαγές που πραγματοποίησε ο Νίκος Αναστόπουλος στο δεύτερο ημίχρονο, ρίχνοντας τη μάχη τους Γουέσλι, Σουμπίνιο, Κέρι, Τριανταφυλάκη, Φελίπε, Αλεξόπουλο και Καρούτη, ενώ κάτω από τα δοκάρια κάθισε ο Ταΐρης. Στο μοιρασμένο πρώτο μέρος της φιλικής αναμέτρησης, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να προηγηθούν στο 17ο λεπτό με τον Βερνάρδο, έπειτα από ασίστ του Αργεντίνου Λούκας Κουμάντσι. Η ομάδα της Μαύρης Θύελλας, που είχε μεγαλύτερη πρωτοβουλία και δημιούργησε περισσότερες φάσεις καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, κατάφερε να φέρει το μάτς στα ίσια στο δεύτερο ημίχρονο με ένα υπέροχο σε εκτέλεση γκολ του 20χρονου Βραζιλιάνου Wesley.